σημαντική στήριξη σε πολίτε που έχουν ανάγκη προσφέρει το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λιαρισαίων που βρίσκεται στην οδό Μανολάκη και λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια. Το παντοπολείο προσφέρει ήδη πρώτη ανάγκη τρόφιμα, ενώ λειτουργεί τράπεζα ενδυμάτων και υποδημάτων. Οι αιτήσει πάντω για πρόσβαση στο κατάστημα συνεχώ αυξάνονται, σύμφωνα με τον Αντιδήμαρχο Κοινωνικών Δράσεων Σπύρο Μπαρμπούτη. Πολύτιμη είναι άλλωστε και η προσφορά επιχειρήσεων τη περιοχή που προμηθεύουν με προϊόντα το κοινωνικό παντοπολείο προκειμένου να συνεχίσει να λειτουργεί. Το... Το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Λαρισαίων είναι μια πρότυπη δομή για όλη την Ελλάδα που λειτουργεί εδώ και δύο χρόνια περίπου, προσφέροντας είδη σε συμπολίτες οι οποίοι έχουν ανάγκη. Προσφέρουμε δωρεάν 25 είδη, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, οικιακού καθαρισμού, σχολικά είδη και βεβαίως λειτουργεί τράπεζα ένδυσης και υπόδησης. Τα ίδια αυτά προσφέρονται σε μεγάλο ποσοστό από συμπολίτες, από επιχειρήσεις, σχολεία, οργανισμούς, τραπεζικά ιδρύματα και βεβαίως ένα μεγάλο ποσοστό αγοράζεται από το Δήμο Λαρισαίων. Περίπου τα 350 οικογένειες ενισχύονται από το κοινωνικό παντοπολείο σύμφωνα με τον κύριο Μπαρμπούτη προσπαθούμε να προσφέρουμε πραγματικά υπηρεσίες στους συμπολίτε και βεβαίως οι αιτήσει εξετάζονται και θα ήθελα να το αναφέρω αυτό. Οι δικαιούχοι επιλέγονται από την Αντιδημαρχία Κοινωνικών Δράσεων με βάση κριτήρια τα οποία έχουν τεθεί. Κοινωνικά κριτήρια με τα οποία, οποία έχουν τεθεί. Και βεβαίως οι συμπολίτες που έχουν την ανάγκη και αυξάνονται συνεχώ. Τέλο, να σημειωθεί ότι γίνονται προσπάθειε ώστε να επεκταθεί η δράση τη δομή του Δήμου με στόχο την παροχή δωρεάν εξετάσεων και για το λόγο αυτό προβλέπεται συνεργασία του Δήμου με γιατρό.